ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ότι και άφθης επ' την εύσημον ταύτην ημέραν ίγα και σημάς, επί νίκιον οδύν Σοι αναμέψε το ευεργέτη και σωτήρι ημών. Ιδού γάρι άρχοντες ημών και πάσα συναγωγή λαού, επί ταυτός συναθέντες, ανάμνησιν επιτελούμεν έργου θαυμαστού και μεγάλου, ο η δεξιά σου η γάστατο εν τες ημέρες ημών, εις ένδειξη ότι η μέρα Κυρίου επί πάντα η πληστή και η τελή κρύφανον και η μέρα πτώσεως επί υψηλών και μετέωρων. Τους γάρεν δόξους συνετάξαν με τις χείος και τους υψηλούς τη ύβρη συνέπριψαν με τα δυνάμενος. Δια του το Κύριε σήμερον της ενέσεως σου πλήρης ημών πάσα η γη και εν ευγνωμοσύνη και αγαπιά συγόμεση. Τα σοδού σου Κύριε γνώρισον μήνυ και τα στρίβου σου δίδαξον ημάς. Νομοθέτησον ημάς εν διοδός σου και οδήγησον πάντας τους άρχοντας και των λαών επί την αλήθειάν σου, ότι πολλοί κυκλώθεν οι εχθροί ημών και μακάριος ο λαός που έστει βοηθός Κύριος ο Θεός αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νίκη και Υιτς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτε άρχον ευλόγησον. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ημών ημών δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναγράμματος ημών Θεός ημών. Και οι Έλληνες αναφορούν για το μέτωπο με το χαμόγελο στα χείλη, όπως αναφέρει με ρεαλισμό το άρθρο της εποχής. Ο ελληνικός στρατός με αυτοθυσία στην Πίνδο, στη μάχη της Πίνδου Ελέας Καλαμά, δίνει ισχυρό ράπισμα στα μεγαλόπνα σχέδια του Μουσολίνη, αναχαιτίζοντας και εμποδίζοντας τους Ιταλούς να διεισδύσουν εντός της χώρας. Ο άμαχος πληθυσμός, όπως οι γυναίκες της Πίνδου, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σύλλογοι και εθελοντικές οργανώσεις συμπαρίστανται. Οι μητέρες προσφέρουν ως νεότερες παπιάς στα παιδιά τους στην πατρίδα. Το ομότιμο παράγγελμα είναι ένα. Είτε παιδες Ελλήνων, εμπρός παιδιά της Ελλάδος. Έτσι καταραίει η ιταλική ψευδέστηση για απλό στρατηγικό περίπατο. Με ορισμό, υψηλό πρόβλημα και αξιοθαύμαστη γενναιότητα και αυταπάρνηση, άξια ακούγονται των Μαρφωνομάχων, των Σαλαμινομάχων και των Αγωνιστών του 1821, επιτελούν στο έπακτο το ύψιστο καθήκον της υπεράσπισης της πατρίδας, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της και τριαμβεύουν. Με το διαχρονικό και λιτό όρθι τους ανάγονται σε πρότυπα ύψους και υπερήφανης λεβεντιάς και δοξάζονται περνώντας στο πάνω το ιερό. Η μεγαλύτερη τιμή που μπορούμε και οφείλουμε να τους αποδίδουμε είναι να είμαστε αντάξει αυτής της κληρονομιάς των προγόνων μας. Ζήτω 28 Οκτωβρίου 1940, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ελευθερία, χρόνια πολλά σε όλους.